Έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα σκεπτικό σε αυτό το σύλλογο ότι καλό είναι να συμμετέχουμε κάπως στα κοινά και να κάνουμε δραστηριότητες που να είναι λίγα και έξω από το καθιερωμένο. Εντάξει, τα παιδιά είναι φορτωμένα έτσι κι αλλιώς με πολλά. Ο λόγος που διαλέξαμε να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι γιατί καταρχήν πιστεύουμε ότι είναι καλό κανείς να γνωρίζει την πόλη του, τον τόπο που είναι, που μένει. Τα παιδιά εδώ είναι στη γειτονιά. Έτσι. Από την άλλη μεριά είναι πάντα μια ευκαιρία το να ανακατεύεσαι με τα δέντρα, με τα λουλούδια, με τη φύση, χαράς. Έτσι. Και αυτός είναι ένας τόπος εδώ, αυτό το παρκάκι που είναι ένας τόπος για αναψυχή όλων. Ο καθένας μπορεί να έρθει εδώ. Καλό είναι να έχουμε μια ευθύνη, μια υπευθυνότητα απέναντι σε αυτά που μας διασκεδάζουν και μας δίνουν έτσι χώρο και χρόνο στη ζωή μας. Ήρθαν οι πιτσιρικάδες εδώ, ήρθαμε κι εμείς, μαμάδες και φίλοι έχουν έρθει. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε εδώ. Τι? Φροντίζουμε τη φύση. Βάψαμε τα κιόσκια. Τα κιόσκια για να είναι καλύτερα. Τώρα θα πάμε να φυτέψουμε τα λουλούδια. Παίξαμε παιχνίδια με την Glow. Κερδίσανε κάποια παιδιά και δώρα. Θα σ' άρεσε έτσι που ήταν βρώμικο, που είχε σκουπίδια? Όχι. Ήταν στενό που είχε πάρα πολλά. Και πήγαμε με το Χρήστο και το Φλωρντίν και τον άλλαψαμε όλα. Τώρα είναι καλύτερα για όλους, έτσι. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν επιχειρηματίες εδώ της περιοχής, δηλαδή, έτσι θα σας διαβάσω. Καταρχήν ο Δήμος Τρίπολης μας έδωσε την άδεια να κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι το σούπερ μάρκετ του κ. Κόλλια εδώ που πάντα μας βοηθάει σε όλες αυτές. Δεν μας έδωσε νερά, χυμούς, κρογότης, σακούλες, πράγματα διάφορα. Ο κ. Τούντας που μας έδωσε χρώματα και τα μπερνίκια για αυτά που σας είπαν τα παιδιά. Ο κ. Τρουπής που μας έδωσε όλα τα φυτάκια που φυτεύουμε. Και υποτεχνική Μητρόπουλος επίσης που πάλι έδωσε φυτά. Το μπουκέτο μπαλόνια που μας παρήχε τον Γκλόν. Αυτή την εκδήλωση ας πούμε, που κάναμε εδώ, την Glow, την ίδια την Νίκη, τον κύριο Καρύδη με τα χαρτικά και την κυρία Αθανασία Κωνσταντίνου που έχει βιβλιοπωλείο, βιβλιοχαρτοπωλείο και επίσης μας βοηθάει πάντα στις εκτυπώσεις των πραγμάτων ό,τι κάνουμε. Εγώ νιώθω πραγματικά συγκινημένη σήμερα με όλο αυτό που κάνουμε, γιατί είναι ομαδικό, γιατί έχει να κάνει με τη φύση που την αγαπάμε και πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά σιγά σιγά το να προστατεύουμε και να αντιφροντίζουμε. Και είμαστε επίσης ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία. Δηλαδή, αν και κάτι άλλο προκύψει και κάποιος άλλος έχει να κάνει κάποια πρόταση, εμείς ως σύλλογος είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα παιδιά να το χαίρονται αυτό και να το ζουν πραγματικά και να τους αρέσει. Έχουν έρθει με πολύ διάθεση, πολύ πρόθυμοι και είναι όλα πολύ εργατικά. Η λογική μας, ας πούμε, σε αυτό το σύλλογο είναι το να μπορούμε ο καθένας ό,τι ξέρει να κάνει καλά, να το κάνει για την ομάδα και το βασικότερο κίνητρο απ' όλα είναι αυτό, η ομαδικότητα και η συμμετοχή. Γιατί νομίζω ότι γενικά διαφορούμε πολύ και φοβόμαστε πολύ. Δηλαδή πολλοί γονείς είπαν ότι όχι, δεν θέλουμε να έρθουμε εδώ γιατί μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, βρώμικα πράγματα, γιατί μπορεί να μολυνθούμε, γιατί... Έτσι, και αυτό για μένα έχει πάρα πολύ να κάνει με την ενημέρωση και με την παιδεία που έχουμε σαν άνθρωποι, έτσι, και με το πόσο καλλιεργούμε από μικρές ηλικίες τα παιδιά το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλοι κίνδυνοι εκεί έξω. Εκεί έξω υπάρχουν απλώς άλλοι άνθρωποι, συνήθως σαν εμάς, σχεδόν πάντα σαν εμάς, έτσι, και καταστάσεις που μόνο χαρά μπορεί να μας δώσουν. Και αν μας στενοχωρήσουν κιόλας, δεν πειράζει. Μαθαίνουμε και πάμε παρακάτω. Και ίσως και σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα με όλη αυτή την κατάσταση, την πολιτική και την οικονομική, υπάρχουν λόγοι παραπάνω για να είμαστε κοντά σε αυτά τα πράγματα, για να είμαστε οι άνθρωποι κοντά, να επικοινωνούμε και να έχουμε επαφή μέσα από τη φύση και μέσα από άλλα πράγματα. Είναι μια παρηγοριά. Είναι μια παρηγοριά και είναι και μια, τουλάχιστον εμένα μου δίνει ένα αίσθημα έτσι ανάσας και προοπτικής και αισιόδοξο έτσι αίσθημα όλο αυτό.